Mblock.gr. Αυτή είναι η νέη iMac. Όπως βλέπετε, ο 20 και ο 24. Εξωτερικά δεν έχουν καμία διαφορά σε σχέση με τα υπάρχοντα μοντέλα. Μόνο στις υποδοχές, όπως βλέπουμε, έφυγε η FireWire 400 και μπήκε στη θέση της ακόμα μία USB. Και έφυγε επίσης η έξοδος Mini DVI και μπήκε στη θέση της η Mini DisplayPort. Και στον 24 και στον 20. Από εμφάνιση είπαμε τα ίδια είναι. Από εμφάνιση δεν έχουμε αλλάξει. Από εμφάνιση έχουμε ακριβώς τα ίδια. Απλά είναι αρκετά πιο γρήγορα τα μηχανήματα όσον αφορά την επεξεργαστική του δύναμη. Και αυτός εδώ πέρα που είπαμε ότι είναι το ο οικονομικός, ο 20, τι τιμή θα βγει. Αυτός θα βγει γύρω στα 974 ευρώ. Χωρίς ΦΠΑ. Χωρίς ΦΠΑ. Και ο δυνατός 24, τι τιμή. Και ο δυνατός 24 είναι στα 306 και έρχεται στην τιμή των 1849 ευρώ. Χωρίς ΦΠΑ και αυτό. Και πότε θα ξεκινήσουν να είναι τα μοντέλα διαθέσιμα. Δηλαδή έχουν έρθει, έχουν έρθει κομμάτια να αγοράσει ο κόσμος. Εμείς ελπίζουμε από την άλλη εβδομάδα να αρχίσουμε να διαθέτουμε. Μάλιστα, δηλαδή τώρα η Ελλάδα βρίσκονται μόνο αυτά τα δύο. Και κάποια άλλα στις αποθήκες μας. Που είναι κλειστά έτοιμα για να φύγουν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο 20 λοιπόν ο οικονομικός. 2,66. 2 GB μνήμη. Κάρτα γραφικών τι έχει αυτός. Αυτός έχει την 2400 την Nvidia. Ναι. Στα 256. Okay. Και σκληρό δίσκο. Ο σκληρός δίσκος του είναι στα 320. Είναι 320 και είναι. Και τα μεγάλα θα έρθουν με τον 640. Ωραία. Techblog.gr. Αυτή είναι η καινούργη iMac. Αποκλειστικά εδώ στο περίπτερο της Document, στην έκθεση Photovision. Μέχρι την Δευτέρα 9 Μαρτίου όποιος θέλει μπορεί να περάσει να τους δει και να κάνει ένα hands-on από μόνος του. Όπως βλέπετε οι κύριοι τα έχουν τα μηχανάκια για να τα δουλέψει οποιοδήποτε, δεν τα έχουν πίσω από τη βιτρίνα. Άλλο ένα αποκλειστικό για το techblog.gr. Αυτές είναι οι τιμές. 4 standard configuration θα έρθουν. iMac 20. Ένας 20. Και 3 24. Και από εκεί και πέρα πηγαίνουν ο καθένας ό,τι διαλέξει. Οι τιμές είναι λιανικής χωρίς ΦΠΑ. Μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς σας. Και από Δευτέρα 9 Μαρτίου διαθέσιμοι.